Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν εισαγωγικά, έτσι, να πούμε ότι θα μιλήσουμε για θέματα τα οποία κυρίως εμπίπτουν σε αυτό που λέμε αρχιτεκτονική. Και θυμίζω ότι η αρχιτεκτονική ενός συστήματος γενικά και ενός κατανοημένου συστήματος ειδικότερα, είναι η κατανομή λειτουργιών σε υποσυστήματα. Δηλαδή, το να χωρίσουμε τις λειτουργίες σε υποσυστήματα, σε υποομάδες και να ορίσουμε τα interfaces και το είδος της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που θα κάνουν αυτά τα υποσυστήματα μεταξύ τους. Έτσι. Και δεν μας ενδιαφέρει πώς θα υλοποιηθεί το κάθε υποσύστημα στην αρχιτεκτονική. Έτσι, μας ενδιαφέρει μόνο τι δουλειές έχει να κάνει και με ποιον τρόπο αλληλεπιδρά. Αυτό είναι μέρος της αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, το αν αλληλεπιδρά με κάποια λογική publish subscribe ή με κάποια λογική RPC, αν είναι σύγχρονα, ασύγχρονα, αν υπάρχουν transactions κλπ. Όλα αυτά είναι στην αρχιτεκτονική. Έτσι, αλλά η ιδέα της, του αν θα υλοποιηθεί με threads ή με ξέρω εγώ, coroutines ή με οποιοδήποτε άλλο από αυτά τα πράγματα που έχουμε ήδη πει, αυτό είναι άλλο θέμα και δεν αφορά την αρχιτεκτονική. Οι αρχιτεκτονικές, οι βασικές λοιπόν, είναι η client server, η οποία είναι για πολύ απλά πράγματα, οι πολυεπίπεδοι, οι οποίοι είναι για, θα έλεγε κανείς, τα περισσότερα είδη εφαρμογών, και η δικιά μας το project, μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική είναι. Είναι η υπηρεσιοστραφείς, που είναι για κατάλληλη για πολύ μεγάλες εφαρμογές ή για εφαρμογές που συνενώνουν πάρα πολλά κομμάτια. Και είναι και η peer-to-peer αρχιτεκτονική, η οποία είναι κατάλληλη για συγκεκριμένου τύπου ανάγκες και για συγκεκριμένου τύπου λογικές που έχουν να κάνουν πιο πολύ, όχι πιο πολύ, που έχουν να κάνουν εξίσου με τεχνικά θέματα όσο και με κοινωνικά, θα τα έλεγα, θέματα. Δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται πόροι και οι χρήστες θα τις ενδυσφέρουν ενδεχομένως οι ίδιοι στη λειτουργία του συστήματος κλπ. Να λοιπόν μια απλή, έτσι, ένα απλό αρχικό σενάριο για να μας βάλει λίγο να σκεπτόμαστε. Φανταστείτε λοιπόν το Πολυτεχνείο, το οποίο λίγο πολύ σαν οργανισμό το ξέρετε τώρα πια. Έτσι, έχουμε σχολές, έχουμε διαδικασίες για κάθε σχολή, εγγραφή, δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, εργαστήρια, αιτήματα, κακό, έτσι. Και πράγματα που δεν αφορούν και μόνο τους φοιτητές. Έχουμε, ξέρω εγώ, εκλογές νέων καθηγητών, προαγωγές, έτσι, διάφορα. Έχουμε, λοιπόν, πόσα εδώ πέρα, κάμποσα τμήματα, έτσι, όλα αυτά εδώ πέρα, σχολές, μάλλον και σωστά. Έχουμε τη διοίκηση, την Βρετανία, όπως λέμε, η οποία έχει τις δικές της διαδικασίες, τις μισθοδοσίες, τα ασφαλιστικά θέματα, έτσι, προμήθειες, άδειες προσωπικού και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε το μηχανογραφικό κέντρο, το οποίο έχει τις δικές του διαδικασίες, έτσι, έχει χρήστες, έχει accounts, έχει για κάθε χρήστη κάποιους πόρους, εκτυπώσεις, κακό. Έχουμε το NOC, το οποίο έχει πάλι τα δικά του, έτσι, εξοπλισμός τεχνολογικός, software, hardware, δεν συμμαζεύεται, τις βιβλιοθήκες. Έχουμε δηλαδή μία πληθώρα, ακόμη και σε ένα μικρό σχετικά πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο είναι ένας αρκετά μεγάλος οργανισμός για να έχει μία πληθώρα, ας το πω έτσι, τμήματων και διαδικασιών, δεκάδες διαδικασίες, εκατοντάδες ίσως διαδικασίες, οι οποίες μεταξύ τους σχετίζονται. Έτσι, δηλαδή, ξέρω εγώ, μία διαδικασία που έχει να κάνει, αν διαλέξουμε κάτι από εδώ πέρα, με συμβάσεις, ας πούμε, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα πρέπει να συνεργάζεται με τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν
με την εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών ενδεχομένως, θα πρέπει να κοιτάει θέματα εφόσον μιλάμε για συμβάσεις, μπορεί να έχουμε θέματα ασφαλιστικά και ούτω καθεξής, έτσι. Ή μία διαδικασία βιβλιοθήκης θα πρέπει να αναφέρεται, έτσι, δανεισμό δηλαδή, για παράδειγμα, θα πρέπει να αναφέρεται στα τμήματα και ούτω καθεξής. Οπότε, αυτά όλα είναι, κάθε ένα από αυτά εδώ πέρα τα κόμματα θα μπορούσε να είναι μια εφαρμογή, ενδεχομένως και περισσότερες από μία, και όλες αυτές οι εφαρμογές θέλουν και να συνεργάζονται, έτσι. Έχουν την ανάγκη να υπάρχει μεταξύ τους μια στοιχειώδη συνεργασία και συνέπεια. Okay. Αυτό λοιπόν, όταν πάμε να το εντάξουμε σε μια ευρύτερη, ας το πω έτσι, αρχιτεκτονική και να πούμε θα μηχανογραφήσουμε το Πολυτεχνείο Κρήτης και θα το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο συντονισμένα, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η συνεργασία, καταλήγουμε σε μία κατάσταση η οποία έχει πολλές δυσκολίες. Έτσι. Καταρχήν, οι χρήστες είναι πάρα πολύ και ετερόκλητοι, φοιτητές διάφορων κατηγοριών, εργαζόμενοι διάφορων κατηγοριών. Υπάρχουν εκτός του Πολυτεχνείου άνθρωποι που πρέπει να, ή θα θέλαμε να έχουν πρόσβαση, όπως οι προμηθευτές, το Υπουργείο κλπ. Έτσι. Το να αναπτύξει κανείς τόσες πολλές υποεφαρμογές, καταλαβαίνετε ότι εκτός το ότι είναι, θέλει κάθε εφαρμογή το δικό της, ας το πω έτσι, κόπο, χρειάζεται διαχείριση, χρειάζεται διασύνδεση των εφαρμογών με κάποιο τρόπο, υπηρεσίες χρηστών που δεν υπάρχουν καθόλου και πρέπει να συνδεθούν, έτσι, εκπαίδευση, ασφάλεια. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα θέματα που μπορεί κανείς να φανταστεί σε έναν οργανισμό σαν το Πολυτεχνείο. Και ένα από τα πρώτα προβλήματα που πρέπει κανείς να λύσει όταν ξεκινάει να κάνει μια τέτοια διαδικασία είναι το λεγόμενο πρόβλημα του configuration. Το πρόβλημα λοιπόν του configuration είναι ουσιαστικά το πρόβλημα του πώς το κάθε υποσύστημα θα γνωρίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται για να μιλήσει με τα υπόλοιπα. Όταν έχουμε 2-3 υποσυστήματα ή 5 ή όπως έχουμε στο project σας μόνο 2-3, έτσι, το authentication, το gameplay και το κεντρικό, ας πούμε, το gaming service. Και το UI, 4. Όταν έχουμε μόνο 4, αυτό δεν είναι πρόβλημα, έτσι. Αλλά όταν έχουμε 145, για τις οποίες κανένας ενδεχομένως δεν τις ξέρει και τις 145 και δεν τις έχει στο κεφάλι του, παρά κάποιος και ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι που τις 5, 10, 15 ή 20 που αφορούν τον ίδιο και το χώρο ευθύνης του, τότε το configuration είναι πρόβλημα, έτσι. Το configuration από μόνο του γίνεται ένα χωριστό πρόβλημα στην ανάπτυξη και στη λειτουργία του συστήματος. Τώρα, όταν λέω configuration πληροφορία, μιλάω για πληροφορία η οποία δεν είναι high level του στυλ τι κάνει και πώς το κάνει κλπ. Αλλά μιλάω για ούτε καν είναι πληροφορία του στυλ αν αυτή η υπηρεσία μπορεί να μου δώσει τα δεδομένα με το format που θέλω ή με κάποιο άλλο. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα λύνει αυτός που αναπτύσσει τον κώδικα της εφαρμογής, έτσι, και πρέπει να τα λύσει φυσικά. Αλλά ακόμα και όταν γίνει αυτό, υπάρχει το πρόβλημα του ότι η εφαρμογή αυτή πρέπει να τρέξει και να μπορούν τα κομμάτια της να βρίσκουν τα άλλα κομμάτια. Οπότε πρέπει να ξέρουν πράγματα όπως IP διευθύνσεις, ή URLs, ή passwords, ή δεν ξέρω εγώ, ανάλογα με το τι middleware χρησιμοποιείται, διάφορα διαφορετικά πράγματα. Certificates, έτσι, certificates και digital signatures, γιατί αν οι εφαρμογές λειτουργούν σε ένα ανοιχτό δίκτυο, τότε σίγουρα θα πρέπει μεταξύ τους να έχουν κρυπτογραφημένη επικοινωνία και κρυπτογραφική επιβεβαίωση για να αποφύγουν θέματα ασφάλειας. Οπότε υπάρχει μια πλειάδα πληροφοριών, οι οποίες είναι αυτό που θα λέγαμε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το deployment.
Και ξέρετε, ο κώδικας μπορεί να γραφτεί και να αλλάζει, ξέρω εγώ, κάθε ένα χρόνο, αλλά ο κώδικας συνήθως αλλάζει πιο δομημένα. Το deployment, δηλαδή το ότι αυτό το πράγμα τρέχει εκεί και το άλλο τρέχει αλλού κτλ., είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάζει γρήγορα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει επειδή έγινε μια βλάβη. Και η πληροφορία αυτή, το configuration, η configuration πληροφορία είναι αρκετά δυναμική καμιά φορά. Έτσι. Ανάλογα με το περιβάλλον μπορεί να αλλάζει αρκετά συχνά. Οπότε το πρώτο και κύριο πρόβλημα που έχει κανείς να αντιμετωπίσει σε κατανεμημένες εφαρμογές με πολλές υπηρεσίες είναι το configuration. Ακόμα και στη δική σας εφαρμογή έχετε ένα τέτοιο θέμα, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα, επειδή σας βοηθάει σε αρκετό βαθμό η πλατφόρμα των containers, του Kubernetes. Έτσι. Το Kubernetes, αν δεν το είδατε, θα το δείτε, ότι για να μπορέσει να προσφέρει στους containers κάποια βασικά resources, όπως virtual networks και άλλα τέτοια, έχει δικά του services. Έτσι. Έχει, ας πούμε, ένα δικό του name service. DNS server, τον οποίο χρησιμοποιούν οι containers, είναι και αυτό ένα άλλο container και εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των containers, ένα Kubernetes installation. Έτσι. Αλλά βέβαια, πρέπει να σας πω εδώ ότι δεν πάει και πάρα πολύ μακριά αυτό το πράγμα. Πάει μέχρι ένα σημείο, αλλά όχι πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λυθεί το configuration πρόβλημα. Λύση νούμερο ένα, φυσικά, με configuration files, έτσι, δηλαδή να πούμε τι ξέρουμε εμείς για το configuration όταν έχουμε εφαρμογές desktop. Configuration files, έτσι. Κάθε εφαρμογή μπορεί να έχει configuration files και άμα δείτε μια κατάσταση των Windows ή του Unix, στα Windows το κρύβουν πολύ από το configuration μέσα σε κάτι που το λένε registry. Στο Unix είναι πιο εμφανές γιατί γίνεται μέσα από το σύστημα αρχείων, μέσα από το file system. Και θα δείτε ότι η configuration πληροφορία για ένα λειτουργικό σύστημα είναι πολύ εκτεταμένη, έτσι. Ξέρετε πως, για παράδειγμα, περιγράφονται οι χρήστες σε ένα Unix workstation, έτσι. Ξέρουμε. Πού είναι καταγεγραμμένα τα usernames και όλα αυτά τα πράγματα, τα passwords, τα home directories των χρηστών κλπ. Ξέρουμε. Ξέρουμε. Το Unix. Το Linux. Εγώ όχι. Κανείς δεν δουλεύει Linux. Εμείς δουλεύουμε Linux, αλλά συγκεκριμένη ερώτηση. Okay, να το πάρει το ποτάμι τότε. Στο Linux, λοιπόν, στο Unix γενικά, υπάρχει ένα directory, top level directory, το οποίο ονομάζεται etc. Το έχετε δει? Είναι πάρα πολύ... θα έλεγα. Ωραία. Στο root, λοιπόν, υπάρχει το directory etc, έτσι, να το πέρα. Το οποίο, όπως βλέπετε, έχει μέσα πολύ πράγμα. Όλα αυτά είναι για ένα απλό λαπτοπάκι. Το etc, λοιπόν, είναι κατεξοχή configuration πληροφορία. Έτσι. Και να σημειώσετε ότι είναι το κομμάτι της configuration πληροφορίας εκείνο, το οποίο, ας το πω έτσι, διαχειρίζεται ο root. Αν σε ένα workstation εγκαταστήσουν για παράδειγμα οι χρήστες το Thunderbird για να διαβάζουν email,
Το Thunderbird το ίδιο χρησιμοποιεί τοπικά directories για να αποθηκεύσει user-specific configuration πληροφορία. Στην πραγματικότητα και πάλι για το Linux, για το Unix, υπάρχει configuration πληροφορία στην directory.local/share. Όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε, παιδιά, είναι configuration πληροφορία. Προφορούν όμως ένα χρήστη, εμένα, στην προκειμένη περίπτωση. Και κάθε χρήστη έχει τα δικά του. Αυτός, λοιπόν, είναι ο τρόπος που το κάνουμε στους workstations, έτσι, και είναι scalable, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι πολλή πληροφορία, αλλά μια χαρά δουλεύει. Το θέμα με αυτό το πρόβλημα, με αυτή την προσέγγιση, μάλλον, είναι, παιδιά, το update. Γιατί βλέπετε, όταν έχετε ένα workstation, ο διαχειριστής κάνει update την πληροφορία στο ETC, ο κάθε χρήστης κάνει update την πληροφορία στο .local του και, τέλος πάντων, όλα αυτά δουλεύουν, αλλά στα καταρρευμένα είναι σαν να έχουμε, αν έχουμε 50 servers, είναι σαν να έχουμε 50 ETC και δεν ξέρω εγώ πόσα .locals. Οπότε, για να υπάρχει η πληροφορία που αφορά όλους τους άλλους κάπου μαζεμένη, για να τη βρίσκει μάλλον πιο σωστά μια υπηρεσία, είτε θα πρέπει να έχει η ίδια υπηρεσία στο τοπικό της server κάποιο αντίγραφο των configuration files, είτε θα πρέπει να υπάρχει κάπου κάποιο κεντρικό, ας το πω έτσι, αποθετήριο του configuration data, αλλά εκεί πέρα μετά το ερώτημα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε, πώς αποφεύγουμε conflict, πώς αποφεύγουμε προβλήματα, ασυνέπειες κλπ. Οπότε η ιδέα των configuration files ως μηχανισμού αποθήκευσης πληροφορίας και μετά αντιγραφής της πληροφορίας από εδώ και από εκεί είναι κάτι το οποίο δεν δουλεύει καθόλου καλά. Στην πραγματικότητα, η λύση του configuration file, να ξέρετε, ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το DNS στο ίντερνετ μέχρι και περίπου το 1985-90. Το DNS ξέρετε όλοι τι είναι, φυσικά, έτσι. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τι είναι το DNS. Θα πούμε τι κάνει, όχι τι είναι. Δεν θέλω λεπτό, αλλά ξέρετε, όταν λέω DNS, ξέρετε γιατί μιλάω, έτσι. Ωραία. Το DNS, λοιπόν, για να λειτουργήσει, θα πρέπει εγώ να μπορώ σε αυτόν τον υπολογιστή που είμαι να γράφω το όνομα ενός host και να μαθαίνω τη διεύθυνσή του. Μέχρι το 86-87, ο τρόπος που γινόταν αυτό είναι ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο αρχείο με όλα τα host όλου του πλανήτη. Το οποίο είχε, δεν ξέρω εγώ, πόσες δεκάδες χιλιάδες host. Τότε δεν ήταν ακόμα ούτε τα δίκτυα πολύ διαδεδομένα, ούτε τα συστήματα τα δικτυωμένα διαδεδομένα, ευτυχώς. Ή δυστυχώς, μάλλον. Οπότε η λύση αυτή δούλευε μέχρι περίπου το 80 εκεί, 84-85. Κάποια στιγμή πραγματικά έγινε φιάλτης και η ποιότητα της πληροφορίας σε αυτό το σύστημα, το οποίο πλέον έπρεπε να διανέμεται κάθε, ξέρω εγώ, λίγες μέρες σε δεκάδες χιλιάδες host, εκατοντάδες χιλιάδες host ανά τον κόσμο, άρχισε να γίνεται πολύ προβληματική κατάσταση. Οπότε, τότε είναι που αποφάσισαν οι άνθρωποι που διαχειρίζονταν τότε το ίντερνετ να πάνε στο επόμενο βήμα, που είναι να διανέμουν αυτή την πληροφορία μέσω μιας υπηρεσίας. Έτσι, ουσιαστικά, ο κάθε κόμβος που
ίντερνετ, το μόνο που θα, που θα έπρεπε να ξέρει είναι πώς να προσπελάσει αυτή την υπηρεσία. Και από αυτή την υπηρεσία μετά θα έπαιρνε όλες τις άλλες πληροφορίες. Και αυτή είναι και σήμερα η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε για το configuration στα κατανοημένα συστήματα. Οπότε το πρώτο και κεντρικό πράγμα που θα ασχοληθούμε όταν μιλάμε για αρχιτεκτονικές είναι να δούμε ακριβώς τι εναλλακτικές υπηρεσίες και τι επίπεδα υπηρεσίας μπορούμε να έχουμε για το configuration πρόβλημα. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν τέτοιο επίπεδο είναι το υπηρεσίες ονομάτων, όπως είναι το DNS. Τα είδη των ονομάτων, όπως έχουμε πει και νομίζω όταν μιλούσαμε για κατανοημένα αντικείμενα, είναι τα logical και τα physical, έτσι. Ο Needham διαχωρίζει τρεις κατηγορίες, logical, physical και addresses. Η ιδέα είναι ότι τα physical μπορεί να είναι host names, ενώ τα addresses είναι πραγματικά low-level πληροφορία που επιτρέπει να γίνονται route τα πακέτα, έτσι. Και μπορεί να είναι addresses, όχι δικτυακά addresses, μπορεί να είναι addresses, για παράδειγμα, πληροφορίας σε κάποια βάση, έτσι. Μπορεί να μιλάμε για κλειδιά, ας πούμε, για record keys. Και αυτά addresses είναι. Ή μπορεί να μιλάμε για, δεν ξέρω, κάποιο είδος low-level pointer, ξέρω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα με τις υπηρεσίες αυτές είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος δέσμευσης, κάποιο είδος binding, έτσι, το οποίο να δένει, να κάνει bind, όπως λέμε, κάποιο όνομα με κάποιο address, δηλαδή κάποιο logical ID με κάποιο physical ή κάποιο physical με κάποιο address. Και η διαδικασία με την οποία μεταφράζουμε το higher level, το logical ID, στο πιο low level, ονομάζεται resolution. Έτσι. Επίσης, να θυμόμαστε όταν μιλάμε για aliases, μιλάμε για τη δυνατότητα να έχουμε διαφορετικά ονόματα να κάνουν resolve στο ίδιο physical ID ή στο ίδιο address. Έτσι. Για παράδειγμα, είναι πολύ συχνό σε ένα τοπικό installation, σε ένα τοπικό δίκτυο, να έχουμε, ας πούμε, το host www.tour.gr, αλλά πιθανολογώ, δεν το έχω τσεκάρει τελευταία, αλλά πιθανολογώ ότι αν ρωτήσω για αυτό το host, ακριβώς βλέπετε ότι θα μου πει εδώ πέρα η υπηρεσία που μόλις ρώτησα, ότι έχει αυτήν εδώ τη διεύθυνση, αλλά ότι στην πραγματικότητα αυτό εδώ είναι alias για αυτό εκεί. Δηλαδή και αυτό και εκείνο έχουν την ίδια, ας το πω έτσι, μετάφραση. Ωραία. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Όχι ακόμα, έτσι. Ωραία. Και φυσικά έχουμε από την εποχή του web και μετά ειδικά, έχουμε προτυποποιήσει το συντακτικό, θα έλεγε κανείς, των διαφόρων IDs, physical και logical κλπ. Και το πρότυπο αυτό ονομάζεται URIs, όχι URLs, προσοχή, URIs. Το URIs, το URI σημαίνει Uniform Resource Identifier, έτσι. Και ήδη URI είναι τα γνωστά μας URL, τα οποία είναι αυτά που Needham θα ονόμαζε physical IDs, γιατί περιέχουν μέσα τους πληροφορία όπως το host name, για παράδειγμα, το είδος του πρωτοκόλλου, το port και τέτοια πράγματα. Και τα πιο αφηρημένα ονόματα, που είναι επίσης URIs, τα λεγόμενα URNs, Uniform Resource Names. Okay. Δηλαδή,
για παράδειγμα ένα τέτοιο πράγμα εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα URN. Έτσι. Όπως επίσης και αυτό εδώ είναι URN. Okay. Αλλά αυτό εδώ πέρα είναι URL και βλέπετε έχει μέσα πρωτόκολλο, IP address, port, έτσι. Η μόνη του διαφορά από κάτι σαν αυτό είναι ότι εδώ πέρα λείπει το address, αλλά φυσικά αυτό το address μπορεί να μεταφραστεί, οπότε αυτό που το έλεγε κανείς ότι είναι ένα physical IP, ενώ αυτό είναι πραγματικά όσο πιο κοντά στο address μπορούμε να πάμε. Okay. Ερωτήσεις μέχρι εδώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε το DNS, το οποίο είναι η υπηρεσία, η παγκόσμια εκείνη υπηρεσία, η οποία αντικατέστησε τα μεγάλα αρχεία με τις χιλιάδες host μέσα τους. Παρεμπιπτόντως, να ξέρετε ότι στο Unix το αρχείο αυτό υπάρχει ακόμα. Και πού αλλού θα βρισκόταν παρά στο ETC. Και έχει αυτό το αρχείο, λοιπόν, ήταν το αρχείο hosts μέσα στο directory ETC. Αν είτε σε ένα σύγχρονο μηχάνημα όπως το δικό μου, αυτό περιέχει μόνο 5 γραμμές. Ή πόσες είναι, 7, τέλος πάντων, έτσι. Βασικά περιέχει το local host. Αλλά πριν το DNS, πριν την υπηρεσία DNS, το Domain Name Service, το αρχείο ETC Candidate Host περιείχε δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες γραμμές. Οπότε ήταν μεγέθους megabyte. Και σκεφτείτε ότι τότε, εκείνα τα χρόνια που μιλάγαμε, τα megabyte ήταν πολύ χώρος για να το ξοδεύεις σε τέτοιου είδους πληροφορία. Λοιπόν, το DNS, λοιπόν. Η ιδέα του DNS από την αρχή ήταν ότι δεν είναι μια κεντρική υπηρεσία, αλλά είναι μια υπηρεσία peer-to-peer. Η λογική peer-to-peer είναι η εξής. Υπάρχει μια... θα τον έλεγα οργανισμό, το IANA, Internet Assigned Names Authority, το οποίο διαχειρίζεται τα λεγόμενα domain names, αλλά κυρίως το πρώτο επίπεδο, τα λεγόμενα top-level domains. Top-level domains είναι το .com, το .gr, το .do, το .org, το .net κλπ. Και αυτή η υπηρεσία δίνει, ας το πούμε έτσι, σε άλλους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται κάποια από αυτά τα top-level domains. Για παράδειγμα, το .gr, που είναι τα ονόματα στο ελληνικό ίντερνετ, το διαχειρίζεται, από ό,τι ξέρω, το κράτος, το οποίο το έχει αναθέσει σε κάποιες επιτροπές. Αυτές με τη σειρά του συνεργάζονται με διάφορες εταιρείες οι οποίες πουλάνε URL, πουλάνε domains τύπου foo.gr. Θα ρωτήσω, έχει πάρει κάποιος ή κάποια από εσάς δικό της domain ποτέ, έχει αγοράσει domain? Ναι, όχι, ίσως. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει το Πολυτεχνείο. Δεν έχω αγοράσει. Έχεις χρησιμοποιήσει το Πολυτεχνείο? Το .tuk.gr για μία δράση που οργανώνω. Α, όχι, όχι. Ενώ να πάρετε δικό σας. Φούφουτος.gr, κάτι. Όχι, όχι. Ξέρετε πώς θα το κάνετε? Υπάρχουν, νομίζω, διάφοροι providers από τους οποίους το αγοράζεις για μια χρονική διάρκεια, αναλόγως το domain name. Ακριβώς. Συνήθως για ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα με
level domain. Πόσο κάνει, ξέρετε? Μπορεί να αρχίζει, υπάρχουν και domain name με 3 ευρώ. Υπάρχουν και με 20-30, ξέρω, για 1-2 χρόνια. Σωστό, ναι, υπάρχουν και ακριβά. Λοιπόν, αλλά γιατί κοστίζει αρκετά λίγο, έτσι. Τόσο δηλαδή λίγο ώστε να αποφεύγονται οι squatters και αυτοί οι οποίοι θα πάνε και θα δεσμεύσουν 100.000 domain name, δεν είναι τζάμπα, αλλά όχι τίποτα σημαντικό. Οπότε η ιδέα είναι ότι δημιουργούμε ένα ιεραρχικό χώρο ονομάτων. Στην κορυφή αυτών των ονομάτων υπάρχουν τα λεγόμενα top-level domains. Κάτω από αυτά υπάρχουν τα δεύτερο επίπεδο, θα τα λέγαμε, domains, όπως είναι το tuk.gr. Κάτω από εκεί πέρα υπάρχουν τα τρίτου επίπεδου domains, όπως είναι το softnet.tuk.gr, έτσι. Και η ιδέα είναι ότι κάθε τέτοιο domain, δηλαδή κάθε τέτοιο κυκλάκι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το κάθε domain το γράφουμε ένα κυκλάκι. Το gr είναι ένα domain, το tuk.gr ένα άλλο, το entua.gr ένα τρίτο, το ece entua.gr ένα τέταρτο κλπ. Έτσι. Κάθε domain, λοιπόν, έχει τον δικό του server. Θυμίζω ότι το DNS πρωτόκολλο είναι peer-to-peer, οπότε θεωρητικά τουλάχιστον έχουμε 4 domains, έχουμε 4 peers, 4 servers. Και ο κάθε server είναι γνώστης και θεωρείται αυθεντία στα host εκείνα τα οποία έχουν το δικό του domain. Για παράδειγμα, αυτό το myhost.ece.entua.gr είναι κάποιο host το οποίο αυθεντία, authoritative, ας το πω έτσι, υπηρεσία, είναι η υπηρεσία που διαχειρίζεται το ece.entua.gr domain. Ωραία. Αυτή τώρα η κόμβη είναι συνδεδεμένη μεταξύ τους ως προς την ιεραρχία των domain names, έτσι. Οπότε ο κόμβος, η υπηρεσία για το ece.entua.gr είναι συνδεδεμένη με την υπηρεσία που διαχειρίζεται το entua.gr. Το entua.gr με τη σειρά του είναι συνδεδεμένο με την υπηρεσία που διαχειρίζεται το top-level domains.gr, έτσι. Όπως είναι και το tuk κλπ. Και αυτή η δεντρική ιεραρχική δομή που δημιουργεί και τα αντίστοιχα και τις αντίστοιχες συνδέσεις, θα έλεγε, ανάμεσα στους DNS servers που απαρτίζουν το DNS service, χρησιμοποιείται για το routing. Έτσι λοιπόν, όταν θέλει κάποιος, όπως ας πούμε εγώ, από το δίκτυο του Πολυτεχνείου να βρω το host αυτό εδώ, το myhost.ece.gr, στέλνω αυτό εδώ το query, αυτό εδώ το hostname, στο δικό μου DNS server. Ο δικός μου DNS server βλέπει ότι πρέπει να το προωθήσει αυτό το query εδώ πέρα. Στην πραγματικότητα εδώ τώρα υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Είτε το προωθεί ο ίδιος, είτε μου στέλνει πίσω εμένα ένα μήνυμα στο δικό μου υπολογιστή και μου λέει, φίλε, αυτό το query προώθησέ το στο .gr, στον τάδε υπολογιστή. Αυτό τώρα με τη σειρά του το προωθεί στο entua.gr, αυτό με τη σειρά του το προωθεί εδώ πέρα. Εδώ πέρα βρίσκεται η μετάφραση και επιστρέφει έτσι, μέσα από τα διαδοχικά βελάκια. Οπότε αυτή είναι η βασική ιδέα, θα έλεγε κανείς. Έχει αρκετές βελτιστοποιήσεις, έχει αρκετό caching, για παράδειγμα. Επίσης, εκτός από το caching που γίνεται on demand, υπάρχει και το prefetching, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι DNS servers, οι οποίοι μαθαίνουν για το υπόλοιπο δίκτυο ή για μεγάλο κομμάτι των ονομάτων του υπόλοιπου δικτύου, π.χ. του domain.gr, ακόμη και αν δεν το χρειάζονται, αλλά το μαθαίνουν προληπτικά, έτσι. Υπάρχει fault tolerance, όπως το λένε,
πρόβλεψη, για fault tolerance. Επειδή για κάθε domain δεν υπάρχει μόνο ένα server, αλλά υπάρχει πλεονασμός, υπάρχουν τουλάχιστον δύο είναι η σύσταση και ακόμη καλύτερα τρεις, αν πρόκειται για πολύ critical domain. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα πράγματα τα οποία κάνουν το DNS ένα peer-to-peer service, το οποίο είναι πάρα πολύ scalable, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ερωτήσεις μέχρι εδώ. Και πέντε, πού θα σκάνουμε, πέντε, μας φέρνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτά. Θα πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί πλέον περνάει η ώρα. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ πέρα. Λοιπόν, στο DNS, λοιπόν, αυτά που προσφέρει η υπηρεσία κυρίως είναι η μετάφραση domain names σε IP διευθύνσεις, καθώς και η παροχή πληροφοριών σε σχέση με κάποιες πολύ βασικές υπηρεσίες. Οι εγγραφές που περιγράφουν ένα domain είναι αυτού του τύπου που φαίνεται σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Υπάρχει, για παράδειγμα, εδώ πέρα σας δείχνω το domain softnet. Υπάρχει μια εγγραφή που λέει ποιος είναι ο name server για αυτό το domain. Υπάρχει μια εγγραφή που λέει σε ποιον υπολογιστή θα πρέπει να πηγαίνει το email που απευθύνεται προς αυτό το domain. Στην πραγματικότητα, το email είναι η μοναδική υπηρεσία που υποστηρίζεται από το DNS, πέρα από τη μετάφραση ονομάτων, έτσι. Όταν λοιπόν στέλνετε email σε κάποιον, όπως εμένα για παράδειγμα, παπάκι softnet.gr, το softnet δεν είναι φυσικά υπολογιστής, έτσι, είναι domain. Και υπάρχει ένα record μέσα στο name server που λέει ότι πρέπει να συνδεθείς με αυτόν εδώ τον υπολογιστή. Τώρα αυτό δεν είναι πια μαζί μας, έτσι, ήταν ένας παλιός υπολογιστής που έκανε τη δουλειά αυτή. Και συγκεκριμένα με μια υπηρεσία η οποία η δουλειά της είναι να παραλαμβάνει email. Υπάρχουν records όπως αυτό εδώ, αυτού του τύπου, το record που δίνει την IP address διαφόρων υπολογιστών. Υπάρχουν records αυτού εδώ του τύπου που είναι για τη διαχείριση έλιασης. Εδώ λοιπόν το πρόθεμα www.ece είναι στην πραγματικότητα ένα alias που έχει canonical name, το Panoramix. Έτσι, ο Panoramix ήταν ο γενικός server του εργαστηρίου πριν από τα πολλά εκείνα χρόνια που είχα φτιάξει αυτές τις διαφάνειες. Έτσι, λίγο πολύ αυτά είναι που κάνει το DNS. Και το DNS είναι ένα παγκόσμιο service, έτσι. Στην πραγματικότητα, σε κάθε σχεδόν κατανεμημένη εφαρμογή, με τον α ή β τρόπο πρέπει να έχουμε κάποιο service το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εφαρμογής μας. Και οι διάφορες πλατφόρμες middleware προσφέρουν κάποια προτυποποίηση σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, για παράδειγμα, στην Corba που είχαμε δει την προηγούμενη φορά ή την προπροηγούμενη πότε ήταν, υπάρχει προτυποποιημένη μια υπηρεσία, δηλαδή βλέπετε εδώ κάποια συγκεκριμένα interfaces. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι το naming context, τα οποία interfaces χρειάζονται για την πρόσβαση των
διαφόρων servers μέσω των ORB και των object adapters που είχαμε δει πριν δύο εβδομάδες ή τρεις, πότε ήταν που μιλούσαμε για κόρμα. Το interface αυτό το συγκεκριμένο έχει αυτά εδώ πέρα τα RPCs, τα remote methods μάλλον πιο καλά. Το bind, το οποίο είναι ουσιαστικά η εισαγωγή μιας νέας εγγραφής στο naming service, δένει ένα όνομα με κάποιο κόρμα αντικείμενο. Το rebind, το οποίο αλλάζει το όνομα για κάποιο αντικείμενο ή το αντικείμενο που είναι δεμένο σε κάποιο όνομα, όπως θέλετε πείτε το. Την ίδια δουλειά μπορούμε να κάνουμε και για πολλαπλά context. Έτσι, θυμηθείτε αυτό, αυτά όλα είναι μέθοδοι του interface naming context και μπορούμε να δώσουμε όνομα και σε naming context, άλλο naming context. Έτσι, αλλά θα τα λέγαμε domains στη γλώσσα του DNS. Έτσι. Και υπάρχει η μέθοδος resolve, η οποία είναι αυτή την οποία καλούμε για να διαβάσουμε αυτά που έχει μέσα το naming service. Υπάρχουν κάποιες βοηθητικές μέθοδοι, όπως είναι το new context, όπως είναι το destroy και το list. Έτσι, υπάρχουν iterators για να μπορούμε να διαβάσουμε τα περιεχόμενα ενός naming context εύκολα. Όλα αυτά είναι προτυπωποιημένα, παιδιά, έτσι ώστε οι διαφορετικές εφαρμογές που γράφονται σε κόρμπα να συμφωνούν ως προς το πώς θα, πώς θα μάθουν τα ονόματα και πώς θα κάνουν ουσιαστικά την μετάφραση ονομάτων σε αναφορές αντικειμένων. Έτσι, γιατί σκεφτείτε στα καταλημμένα αντικείμενα, πρέπει να βρούμε με κάποιον τρόπο το reference σε κάποιο καταλημμένο αντικείμενο. Αυτό το reference, ο τρόπος που το βρίσκουμε, είναι μέσω κάποιου ονόματος, κάποιου συμβολικού ονόματος. Μιλάμε λοιπόν με το naming service, κάνουμε resolve κάποιο όνομα και παίρνουμε ένα reference σε κάποιο καταλημμένο αντικείμενο. Έτσι. Αυτό ισχύει και σε άλλου τύπου middleware, δηλαδή για παράδειγμα στο RMI, που είναι το RPC middleware για τη γλώσσα Java, υπάρχει το RMI Registry που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Η δουλειά του RMI Registry είναι να μεταφράζει συμβολικά ονόματα σε reference, σε κατανεμημένα αντικείμενα. Έτσι. Νομίζω για την κόρπα έχω αυτή τη στιγμή τρέχω μια ερωτήση που λέγεται Omni Names. Δεν θυμάμαι να την τρέχω. Τέλος πάντων, υπάρχουν λοιπόν υλοποιημένα αυτά τα πράγματα και ουσιαστικά μπορεί κανείς λίγο πολύ να θεωρήσει ότι το περιβάλλον θα του τα προσφέρει. Έτσι. Δηλαδή, συνηθέστερα αυτού του είδους τα naming service τα σηκώνει κανείς μαζί με το λειτουργικό σύστημα και μετά οι διάφορες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν. Λοιπόν, αυτά για τα naming services. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε επίπεδο μιας κατανεμημένης εφαρμογής. Μιας κατανεμημένης εφαρμογής, λοιπόν, που είναι υλοποιημένη με την 3-tier architecture, την οποία φυσικά την έχετε δει, δεν σκοπεύω να πω ιδιαίτερα πράγματα για αυτή, εκτός αν κάποιος δεν ξέρει γιατί μιλάμε, αλλά νομίζω όλοι ξέρετε. Και να πω ότι το naming service είναι κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο θεωρούμε ότι υπάρχει διαμαγεία. Αυτό δεν είναι πάντοτε αλήθεια. Αλλά για παράδειγμα, όπως σας είπα πριν, το Kubernetes σας προσφέρει αυτή την υπηρεσία by default. Είναι τόσο θεμελιώδης. Τώρα, στο 3-tier architecture, λοιπόν, έχουμε ένα χωρισμό των υπηρεσιών σε τρία επίπεδα, τις υπηρεσίες front-end, τις υπηρεσίες back-end εδώ κάτω και στη μέση το business logic.
Και λίγο ως πολύ μπορείτε να φανταστείτε τι μπαίνει πού νομίζω. Εκτός αν κάποιος δεν μπορεί, οπότε θα το ρωτήσει. Να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες στις οποίες μπορούμε να κάνουμε deploy αυτές εδώ τις υπηρεσίες ως components ή ως εφαρμογές και οι οποίες είναι πλατφόρμες που προσφέρουν πέρα από το naming service που είδαμε εδώ στο πλάι και κάποιες επιπλέον υπηρεσίες έτσι, θεμελιώδεις για τη συνεργασία μεταξύ αυτών εδώ των πραγμάτων που βλέπουμε. Μία τέτοια πλατφόρμα πολύ γνωστή λοιπόν υπάρχει στην τεχνολογία της Java και προτυποποιείται από το πρότυπο J2EE, το οποίο είναι γνωστό και ως Java Enterprise. Να πω λοιπόν ότι αυτές οι πλατφόρμες καταρχήν ονομάζονται Application Servers. Έτσι. Και η ιδέα είναι ότι ο Application Server αναλαμβάνει να παίξει, θα έλεγε κανείς, το ρόλο ενός λειτουργικού συστήματος. Μέσα στο λειτουργικό σύστημα δημιουργούμε τις διεργασίες εκείνες που απαρτίζουν την εφαρμογή μας και στην πραγματικότητα σε έναν application server μπορούμε να τρέξουμε πολλές εφαρμογές. Οι application servers είναι μια τεχνολογία που προηγείται της εποχής των containers και ίσως να έχετε ακούσει υλοποιήσεις όπως είναι το application servers, όπως είναι το JBoss, το Glassfish, το WebSphere κλπ. Στη Microsoft αντίστοιχα είναι το .NET και το open source, η open source υλοποίηση του .NET που λέγεται μόνο. Έτσι. Και αυτού του είδους το deployment δίνει κάποια πλεονεκτήματα, δίνει κάποια κεντρική διαχείριση των εφαρμογών που γίνονται deployed εκεί πέρα και κάποια δυνατότητα αυτοματοποίησης για το configuration, καθώς και για κάποια άλλα πράγματα που κυρίως έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία. Κεντρικό logging, κεντρικό authorization και authentication, single sign-on, καθώς και κάποιες μεθόδους για fault tolerance. Η ιδέα δηλαδή είναι ότι όλες αυτές τις υπηρεσίες που ανέφερα, το naming, το authorization, authentication, το fault tolerance και τα transactions, τα κατανεμημένα, τα προσφέρει κατά κάποιο τρόπο, με στάνταρ τρόπο το σύστημα. Και από εκεί και πέρα κάθε εφαρμογή τα χρησιμοποιεί όπως χρησιμοποιεί το naming service, το DNS δηλαδή. Έτσι, λίγο πολύ τα θεωρεί δεδομένα. Κάποια είχατε πει θα δουλεύατε σε Java, θα δουλέψετε σε Spring ή σε J2E. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Εγώ το είπα, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει. Γιώργο, ναι. Δεν έχετε ακόμα αποφασίσει σε ποια συγκεκριμένη από τις πάρα πολλές διαθέσιμες θα δουλέψετε, έτσι. Όχι. Okay. Να σας πω ότι αυτές οι πλατφόρμες είναι πολύ ισχυρές, αλλά έχουν και αρκετό κόπο να τις μάθει κανείς. Και θα είναι... Έχω ακούσει ότι το Spring, έχω να χρησιμοποιήσω Spring πολλά χρόνια, πάνω από 7-8 χρόνια, αλλά έχω ακούσει ότι το Spring έχει εδώ και μερικά χρόνια κάποια εργαλεία τα οποία αυτοματοποιούν σε μεγάλο βαθμό πράγματα που παλιά τα κάναμε χειροκίνητα και ήταν αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία να τα κάνουμε, που έχουν να κάνουμε το configuration ενός application γραμμένο στο Spring. Σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να την ξέρετε. Οπότε
εσύ και το ζευγάρι σου, αν θελήσετε να ξοδέψετε τον χρόνο να τη μάθετε, θα ξέρεις ότι δεν το μετανιώσετε. Αλλά φυσικά υπάρχουν και ελαφρότερες, έτσι, ελαφρότερα frameworks, αυτά συνήθως τα λέμε frameworks, τα οποία είναι ευκολότερα να μάθεις. Το J2E, λοιπόν, που είναι ένα αρκετά πλήρες framework, παρέχει διάφορα είδη βοήθειας στη δημιουργία της εφαρμογής. Για παράδειγμα, στο επίπεδο του front-end, επιτρέπει πρόσβαση είτε μέσω RMI, είτε μέσω Corba, είτε φυσικά μέσω γραφικών, μέσω web διεμαφών, όχι γραφικών απαραίτητα, μέσω web διεμαφών. Και για να υποστηρίξει τις web διεμαφές, μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα template technologies, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παλιού τύπου web εφαρμογές. Όχι τόσο πολύ για εφαρμογές Ajax, όπως τις ονομάζουμε, εφαρμογές που έχουν JavaScript, αλλά θα πούμε αργότερα για web εφαρμογές. Επίσης, στο J2E υπάρχουν διάφορα πράγματα που μας επιτρέπουν να δουλεύουμε με βάσεις δεδομένων σχεσιακές, μας επιτρέπουν να δουλεύουμε με MOM, με message-oriented middleware, μας επιτρέπουν να έχουμε κατανεμημένα transactions μεταξύ των βάσεων δεδομένων και των message queues. Μας επιτρέπουν να έχουμε από πίσω άλλους τύπους βάσεων δεδομένων, και εδώ πέρα δεν δείχνω και πράγματα, έτσι. Και τέλος, υπάρχουν και πράγματα στο J2E που βοηθάνε πάρα πολύ να γραφτεί το λεγόμενο middle tier, το business logic. Το J2E, μια βασική έννοια είναι το Enterprise Java Bean, που είναι ένα είδος classes στην οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε σε μεθόδους το business logic και αυτές οι μέθοδοι να αναλάβει η πλατφόρμα, το framework δηλαδή, να λύσει κάποια πρακτικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με transactions, που έχουν να κάνουν με multithreading, και λοιπά και λοιπά. Επίσης υπάρχει υποστήριξη για να επεξεργαζόμαστε μηνύματα για pub-sub επικοινωνία. Υπάρχει υποστήριξη για να διαχειριζόμαστε την εφαρμογή τα δικά μας transactions. Υπάρχει υποστήριξη για να προσπελάβουμε υπηρεσίες ονομάτων και directory services, που θα πούμε αργότερα τι είναι. Υπάρχουν υπηρεσίες για να προσπελάβουμε τα databases μέσω Object Relational Maps, που έχουμε πει τι είναι. Όποιος δεν θυμάται, ας με ρωτήσει. Υπάρχουν διάφορες μηχανές οι οποίες επιτρέπουν να γίνεται να κάνουμε event-driven προγραμματισμό, όπως είναι τα production rules. Υπάρχουν πράγματα για security, για να στέλνουμε email, και υπάρχουν και τα workflows, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα τα δούμε και αυτά αργότερα. Οπότε, λίγο πολύ για τα πιο σημαντικά από αυτά, ή έχουμε ήδη πει κάποια πράγματα, όπως είναι, για παράδειγμα, τα MOM, το Message-Oriented Middleware, ή θα πούμε στη συνέχεια. Πάντως, όλα αυτά είναι αρκετά θεμελιώδεις τεχνολογίες για να αναπτύσσουμε κατανοημένες εφαρμογές γενικά και πληροφοριακά συστήματα ειδικότερα. Δεν κάνουμε για όλων των ειδών τις κατανοημένες εφαρμογές, αλλά για πληροφοριακά συστήματα είναι ό,τι πρέπει. Μια ερώτηση μέχρι εδώ. Ποια είναι λοιπόν η ιδέα σε έναν application server αυτού του τύπου, σε ένα framework αυτού του τύπου, για να υλοποιήσουμε μια web εφαρμογή? Φυσικά, η client για μια web εφαρμογή είναι browsers των χρηστών. Η επικοινωνία γίνεται εδώ με HTTP. Και στην πιο έτσι απλή και παραδοσιακή περίπτωση, ο browser στέλνει ένα request στο server. Ο server είναι όλο αυτό το μεγάλο μηχάνημα εδώ, έτσι.
αυτό το request λαμβάνεται από κάποιον κώδικα. Ο κώδικας αυτός είναι υπεύθυνος για να διαχειριστεί θέματα που έχουν να κάνουν με το HTTP. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν cookies στο HTTP request, ο κώδικας εκεί, τον servlet, είναι υπεύθυνος να πάρει αυτά τα cookies, να τα ελέγξει, να ανανεώσει λύσεις αν υπάρχουν και ενδεχομένως να φέρει και από κάποια βάση δεδομένων session πληροφορία, έτσι, session state, όπως το είχαμε ονομάσει. Και κατόπιν η εκτέλεση περνάει σε άλλα module, σε άλλα component της εφαρμογής, σε άλλα services, θα έλεγε κανείς. Ένα τέτοιο service είναι το service το οποίο θα παράξει την HTML που θα επιστρέψει πίσω στο browser ως response σε αυτό το request. Μια παλιά τεχνολογία της Java που δεν νομίζω ότι χρησιμοποιείται πια σήμερα είναι το Java Server Pages, που είναι ουσιαστικά ένα παλιωμοδίτικο template engine για web εφαρμογές. Μέσα στα templates αυτά μπορούν να καλούνται λειτουργίες που είναι υλοποιημένες στα Enterprise Java Beans, όπως είναι αυτό εδώ το λεγόμενο Session Bean. Και μέσα στις μεθόδους αυτού του Session Bean, που εδώ πέρα είπαμε μπαίνει το Business Logic, μπορούμε να κάνουμε προσπέλαση στο backend στις databases, μπορούμε να κάνουμε πράγματα όπως το authorization ή μπορούμε να δουλέψουμε με workflows που θα πούμε αργότερα τι. Και όταν τέλος πάντων από το template engine. Και όταν λέω template engine για web εφαρμογές, ξέρετε παιδιά γιατί μιλάω, ή χρειάζεται κάποιος να το εξηγήσει τι είναι το template σε web εφαρμογές. Ξέρουμε όλοι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε λίγο πολύ η ιδέα εδώ πέρα είναι ότι αυτά εδώ τα κουτάκια, τα οποία έχω σημειώσει σαν ανεξάρτητα components, μπορεί να είναι στην πραγματικότητα components στο ίδιο node ή μπορεί να είναι σε άλλα nodes, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Ο application server είναι αυτός ο οποίος κατά βάση αναλαμβάνει να χειριστεί την πολυπλοκότητα. Τώρα, αυτού του είδους οι web εφαρμογές, όπως είπα, είναι κάπως παλιωμοδίτικες. Σε πιο σύγχρονες εφαρμογές, στο browser μέσα δεν έχουμε απλά μόνο μια σελίδα, δηλαδή HTML, αλλά έχουμε και κώδικα. Έχουμε JavaScript, η οποία JavaScript, πέρα από το ότι ζωγραφίζει πράγματα εδώ για να τα δει ο χρήστης, μπορεί να επικοινωνήσει, να ζητήσει από τον browser πιο σωστά, να επικοινωνήσει με τον server για να τραβήξει δεδομένα ή για να στείλει δεδομένα. Τότε λοιπόν μιλάμε για web εφαρμογές τύπου AJAX, έτσι λέγονται. Το AJAX είναι ένα ακρονίμιο που σημαίνει Asynchronous JavaScript and XML, γιατί όταν προτάθηκε και πρωτοχρησιμοποιήθηκε τα δεδομένα τα αναπαριστούσαμε με XML, ενώ σήμερα κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούμε το JSON. Αλλά πλέον η ιδέα είναι ότι ο κώδικας της JavaScript μέσα από το browser, στέλνοντας ένα τέτοιο request, ζητάει από κάποιο server να πάρει ή να στείλει δεδομένα. Και εδώ πέρα έχουμε συνήθως αυτά τα request να τα επεξεργάζονται άλλα component, όχι τη JSP component όπως είδαμε πριν, όπως για παράδειγμα είναι τα REST APIs. Η ιδέα τώρα των REST APIs είναι ότι υλοποιούν κάποια, θα πούμε αργότερα τι υλοποιούν, υλοποιούν κάποιες λειτουργίες, κάποια verbs όπως τα λέμε, με συγκεκριμένα format στο URL και με βάση αυτό το format μπορούν να καλέσουν το backend. Και λίγο πολύ αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με
το παρελθόν. Δηλαδή, η καινούργια γενιά εφαρμογών αυτού του τύπου κατά βάση να άλλαξε ένα περιορισμένο κομμάτι των παλιών συστημάτων που περιλαμβάνει το τι τρέχει μέσα στον browser καθώς και το τι τρέχει στο front-end της εφαρμογής. Το middle tier και το back-end μπορούν πολλοί να παραμείνουν αναλύοντα για πολλά χρόνια. Το οποίο είναι καλό. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς θα δουλέψετε με κάποια λογική τύπου Athens. Έτσι, αν δουλέψετε για παράδειγμα με React, με Vue ή οτιδήποτε από αυτά για να φτιάξετε το GUI σας, φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιήσετε και κάποιο JavaScript library για να φτιάξετε Ajax requests. Να ξέρετε ότι το project δεν το απαιτεί. Το project, ακόμα και αν φέρετε ένα άσχημο και αρτζούμπαλο γραφικό API με σελίδες εννοώ και κάνετε submit forms για να υλοποιήσετε web εφαρμογές, ακόμα και έτσι να το φέρετε, δεν θα στεναχωρηθώ ιδιαίτερα. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να δουλέψετε στα services, όχι τόσο πολύ στο να μου γράψετε ωραίο GUI. Αλλά να ξέρετε ότι το να μάθετε επί την ευκαιρία αυτού του project τα βασικά του να φτιάχνετε ωραία GUIs είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ hot περιοχή και υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές οι οποίες απευθύνονται ακριβώς σε ανθρώπους που ξέρουν να φτιάχνουν user interfaces, front-end. Okay. Okay, λοιπόν, αυτά λοιπόν για μικρής κλίμακας εφαρμογές, σε μεγάλες τώρα εφαρμογές. Φυσικά οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολλοί χρήστες, πάρα πολλές εκατοντάδες στην πραγματικότητα υποεφαρμογές, παλιός κώδικας μαζί με καινούριο και προβλήματα συμβατότητας που μπορεί να υπάρχουν, terabytes από δεδομένα και πολλά hits και τέτοια πράγματα ανά ημέρα. Και επίσης, μπορεί να μην υπάρχουν ένας μόνο διαχειριστής ή λίγοι διαχειριστές, αλλά πολλοί. Αν υπάρχουν πολλοί διαχειριστές, αυτό είναι πρόβλημα, διότι μπορεί να έχουμε ασυνέπειες στο στήσιμο και στο configuration του συστήματος, μπορεί να έχουμε καυγάδες, ασυνοησία κλπ. Αλλά βασικά το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε αυτήν εδώ την κατάσταση που βλέπετε, που αν σας φέρετε πολύ εξαντρικ, να μην το θεωρείτε. 100 υπηρεσίες σε κάθε layer. Σε δεδομένο δεν είναι τόσο πολλές. Έτσι. Αλλά αν θέλετε να ζωγραφίσετε περίπου 100 υπηρεσίες σε κάθε layer, θα ζωγραφίσετε κάτι τέτοιο. Okay. Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η εποπτεία του συνολικού συστήματος έχει χαθεί εντελώς. Γίνεται χαμός, το χάος. Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό, και πριν μιλήσω για SOA, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτές εδώ να μπορούν με κάποιο τρόπο να συνεργάζονται. Έτσι. Και το να συνεργάζονται δεν σημαίνει να καλεί η μία την άλλη. Το να συνεργάζονται θα πει να κάνει κάθε μια το δικό της έτσι ώστε να επιτυχάνεται ο σκοπός του συστήματος. Μία αρχιτεκτονική, λοιπόν, η οποία αρχίζει και γίνεται όλο και πιο κατάλληλη όσο τα κουτάκια εδώ πέρα σε αυτή την εικόνα πληθαίνουν, όσο δηλαδή το σύστημά μας αποκτά όλο και περισσότερες υπηρεσίες, είναι η λεγόμενη υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονική. Και σίγουρα συνίσταται για μεγάλες εφαρμογές, όχι ιδιαίτερα για μικρές εννοώ με λίγα services. Έτσι, συνίσταται για εφαρμογές με πάρα πολλά είδη services. Και η ιδέα της αρχιτεκτονικής είναι, ή θα έλεγα η κεντρική της ιδέα, είναι η δημιουργία καινούριων υπηρεσιών, δεν θέλω να το έχοντας τις παλιές υπηρεσίες,
έχοντας υπηρεσίες αρκετές μέχρι ένα σημείο, μπορούμε να συνθέσουμε νέες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που ονομάζεται workflow. Okay. Μια υπηρεσία, θυμίζω, είναι ένα API, έτσι, είναι μια συλλογή αποκλήσεις. Εντάξει. Και η ιδέα είναι ότι θέλουμε καμιά φορά να συνθέσουμε τέτοιες υπηρεσίες για να φτιάξουμε υπηρεσίες πιο σύνθετες, έτσι, να αυξήσουμε την κλιμάκωση. Άρα, λοιπόν, μια βασική ιδέα του Software Oriented Architecture είναι η δυνατότητα ενοποίησης υπηρεσιών σε άλλες υπηρεσίες. Μια δεύτερη κεντρική ιδέα είναι αυτό που ονομάζουμε loose coupling. Τι σημαίνει loose coupling? Loose coupling θα πει ότι όταν θέλω να χρησιμοποιήσω, όταν θέλω να κάνω μια δουλειά, δεν ζητάω μια συγκεκριμένη υπηρεσία που ξέρω ότι μπορεί να μου παράσχει τη δουλειά που θέλω να κάνω. Αλλά αυτό το οποίο κάνω είναι ότι ρωτάω κάποια άλλη υπηρεσία, κάποια υπηρεσία για service discovery, όπως λέμε, για ανακάλυψη υπηρεσιών, να μου προτείνει αυτή η άλλη υπηρεσία, μια υπηρεσία για το service discovery να μου προτείνει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία που θα την έχω περιγράψει με βάση τις ανάγκες μου, έτσι, με βάση κάποια attributes και κάποια queries που θα περιγράφουν το τι θέλω να κάνω. Έτσι. Αυτό λοιπόν λέγεται loose coupling και είναι αρκετά έτσι σημαντική ιδιότητα των μεγάλης κλίμακας εφαρμογών που ακολουθούν, είτε ακολουθούν το SOA είτε όχι. Μπορώ να έχω reuse of services, μπορώ να έχω σταδιακό development της εφαρμογής και για να τα πετύχω όλα αυτά χρειάζομαι μία επιπλέον ένα επιπλέον είδος υπηρεσίας, την υπηρεσία που ονομάζουμε Directory Service. Και θα δούμε ότι είναι μια μεταξέλιξη του Naming Service. Έτσι. Το Directory Service, το οποίο όμως είναι κατά κάποιο τρόπο μεταξύ Naming Service και Database. Θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν Directory Services? Μπορεί να τα φανταστεί κανείς ότι είναι σαν μια αντικειμενοστροφή, ένα directory service είναι σαν μια αντικειμενοστροφή βάση δεδομένων, στην οποία μέσα υπάρχουν records, τα οποία έχουν πεδία. Το κάθε record ικανοποιεί κάποιο σχήμα, κάποια συλλογή πεδίων που κάποια είναι required, άλλα είναι optional κλπ. Και σε αυτή τη βάση δεδομένων μπορώ να στείλω ερωτήματα, μπορώ να στείλω queries, τα οποία queries να περιέχουν συνθήκες πάνω στα διάφορα πεδία των αντικειμένων του Directory Service. Έτσι, λοιπόν, μπορώ να ρωτήσω ένα query που να λέει θέλω να μου δώσεις τους κοντινότερους 3 εκτυπωτές που είναι laser και έχουν resolution πάνω από 600 και είναι σε απόσταση, ξέρω εγώ, 30 μέτρα από το γραφείο. Okay. Και επίσης μπορεί να υπάρχουν και επιπλέον κριτήρια σε αυτό το query, όπως για παράδειγμα το πόσο φορτωμένα είναι τα διάφορα services κλπ. Okay. Αυτό τώρα ακούγεται κάπως σαν ένα database. Δηλαδή θα πει κανείς, αν βάλω ένα database, ένα MySQL ή ένα Postgres ή ό,τι θέλετε να χρησιμοποιήσετε, το οποίο database να κοιτάει τα πεδία του αντικειμένου this και να και να ανακτά αυτά τα οποία ικανοποιούν μισό λεπτό για ποιο νερό. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν.
υπάρχει μια ομοιότητα των directory services με τις βάσεις, με την έννοια ότι μπορούμε στο directory service να στείλουμε queries και να ανακτήσουμε τα record με βάση κάποια συνθήκη πάνω στις τιμές των attribute που έχουν αυτά τα record. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε αυτός εδώ, αυτό εδώ το record, αναφέρεται σε ένα printer, έχει ένα attribute type που παίρνει τη τιμή ledger εδώ πέρα, έχει ένα άλλο attribute resolution που παίρνει τη τιμή 600 και έχει και ένα URL. Και μπορεί να έχει και άλλα φυσικά attributes που δεν τα δείχνουν. Γλώσσες που υποστηρίζει, αν υποστηρίζει PostScript, PCL ή κάτι άλλο, versions κλπ. Έγχρωμη, ασπρόμαυρη και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Και μπορεί κανείς να αναζητήσει ένα τέτοιο είδος πόρου με ένα request σε ένα directory service. Με ένα request που βγάζει κάπως έτσι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα query, έτσι. Οπότε, προς αυτό, τα directory services μοιάζουν με database. Εκεί που διαφέρουν εντελώς είναι στον τρόπο με τον οποίο είναι στημένα τα directory services. Και στην πραγματικότητα, ο τρόπος που είναι στημένο ένα directory service παρομοιάζει πάρα πολύ με το DNS, με το naming service. Η ιδέα, λοιπόν, είναι ότι έχουμε μία ιεραρχία ονομάτων και εδώ και ότι έχουμε directory DSAs, directory service agents, στους διάφορους κόμβους της ιεραρχίας των ονομάτων, οι οποίοι κόμβοι ξέρουν να επικοινωνούν μεταξύ τους με βάση την ιεραρχία των ονομάτων και μπορούν να δρομολογήσουν request από τον ένα DSA σε άλλους. Και μπορούμε να αποθηκεύσουμε μέσα σε αυτού του είδους την υπηρεσία, όχι απλώς record με fixed σχήμα, αλλά record με όποιο σχήμα θέλουμε εμείς. Άρα, λοιπόν, εδώ είναι η μεγάλη διαφορά από τα databases για τα directory services. Είναι ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε το directory service με αυτή την peer-to-peer λογική που είδαμε και για το DNS. Ερωτήσεις? Τώρα. Να πούμε τέλος ότι υπάρχουν και υπηρεσίες για discovery, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν τα directory services που είδαμε πριν, γιατί τα directory services είναι καταλληλότερα για συστήματα τα οποία τα ονομάζουμε στατικά, το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητος στατικό ηλεκτρισμό ή κάτι άλλο περίεργο, απλά σημαίνει ότι οι υπηρεσίες λίγο πολύ είναι στατικές, είναι σταθερές, είναι συγκεκριμένες και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλες οι συμμετέχουσες υπηρεσίες γνωρίζουν τις υπόλοιπες. Ενώ αντίθετα ένα σύστημα ονομάζεται δυναμικό, όταν οι διάφορες υπηρεσίες που το απαρτίζουν μπορούν να σηκώνονται και να πέφτουν, θα έλεγε κανείς, ή να μπαίνουν και να βγαίνουν, όπως θέλετε πείτε το, έτσι. Και υπάρχει μία ρευστή κατάσταση ως προς το ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή, η οποία, να σημειώσω, ρευστή κατάσταση δεν αναφέρεται στο ότι αλλάζει η φύση της εφαρμογής. Η φύση της εφαρμογής είναι η ίδια, απλά αλλάζουν οι πόροι. Έτσι. Βγάζουμε έναν υπολογιστή, βάζουμε έναν άλλο και τέτοια πράγματα. Οπότε, μιλάμε για δυναμικά συστήματα και επίσης μιλάμε και για ένα περιβάλλον εκτέλεσης σε αυτά τα συστήματα, το οποίο περιβάλλον εκτέλεσης ουσιαστικά έχει να κάνει με το ποιοι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή, πώς να τη χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή διάφορα είδη χρηστών κλπ. Το environment τώρα μπορεί να είναι είτε ανοιχτό είτε κλειστό. Δηλαδή, σε ένα ανοιχτό environment μπορεί οποιοδήποτε να προσφέρει κάποια υπηρεσία. Ενώ σε ένα κλειστό environment υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να πει «Γεια σας,
και εγώ προσφέρω αυτή την υπηρεσία. Έτσι δεν γίνεται αυτό. Επίσης, το environment μπορεί να είναι στατικό ή δυναμικό, το οποίο σημαίνει είτε ότι έχουμε στα στατικά environment τους διαθέσιμους servers να μην αλλάζουν, είτε στα δυναμικά να αλλάζουν. Για παράδειγμα, σε ένα torrent. Ένα torrent είναι ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, έτσι, διότι οι διάφοροι peers μπαίνουν και βγαίνουν συνεχώς. Έτσι. Είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον επίσης και όχι κλειστό. Και σε ανοιχτά δυναμικά περιβάλλοντα είναι που θέλουμε να ανακαλύψουμε άλλους πόρους. Συγκεκριμένα στα torrents τι θέλουμε, παιδιά. Θέλουμε να ανακαλύψουμε seeders για τα αρχεία που θέλουμε να κατεβάσουμε. Πώς το κάνουμε αυτό? Ελπίζω να έχετε όλοι κάποια στιγμή ζωής κατεβάσει κάποιο torrent, έτσι. Πώς ξεκινάμε για να κατεβάσουμε κάποιο torrent? Αφού διαλέξαμε ποιο είναι. Τι κάνουμε? Μέσω του client που έχουμε. Συγκεκριμένα, ενώ θεωρητικά το κάνει μόνος του όταν προσθέτει ένα torrent για να βρει τους διάφορους σύντερες και τους... Ναι, μόνος του το κάνει. Όχι, όταν λέω τι κάνουμε, εννοώ τι κάνει ο client. Έχει δει, φαντάζομαι, τι κάνει ο client. Δεν έκανε κλικ να δεις πόσους peers είσαι. Ναι, δείχνει διάφορους peers από διάφορα μέρη, ας πούμε. Που... Οπότε, αυτό το οποίο γίνεται, λοιπόν, είναι καταρχήν ότι του λέω εγώ θέλω την ταινία τάδε. Την ταινία ποια έρχομαι, μια ελληνική. Την έτερος εγώ. Λέω μια ελληνική ταινία τελευταία. Ωραία. Το πρώτο βήμα είναι ποιο. Όταν ξέρω ποια ταινία θέλω, τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να βρω για να κατεβάσω την ταινία. Πείτε ρε παιδιά, όλοι δεν έχετε κάνει τώρα. Τι κάνετε για να κατεβάσετε μια ταινία. Αφού διαλέξετε ποια ταινία θέλετε να κατεβάσετε. Τι κάνετε ρε παιδιά. Πρέπει να βρούμε το torrent, ας πούμε, που θέλουμε. Σωστό. Και πώς το βρίσκουμε το torrent? Μέσω κάποιας σελίδας, μέσω κάποιας... Μπράβο. Άρα, λοιπόν, υπάρχει κάπου ένα directory service. Το οποίο του λέω ότι θέλω το torrent για το έτερος εγώ και αυτό τι μου δίνει. Διάφορα links. Ναι. Ένα magnet URI που... Μας δίνει ουσιαστικά δηλαδή το resource που θέλουμε. Μόνο ένα. Όλους τους σύντερες μήπως. Μπορεί να μας δώσει το magnet URI και παραπάνω από ένα τέτοιο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν χωριστά, πώς τα λέμε, αρχεία που αναφέρονται στην ίδια ταινία. Οπότε μου δίνει μια σειρά από επιλογές που μου λέει η ταινία υπάρχει αυτή. Το version, το άλλο το version, το άλλο το version και το άλλο το version. Εγώ ρώτησα με βάση τον τίτλο και αυτό μου λέει έχουμε high resolution, με low resolution, έχω μια που τη δίνουν εδώ και 3 μήνες και μια που αρχίσαν να τη δίνουν την περασμένη εβδομάδα. Αυτό είναι ένα directory, ένα service discovery. Αφού λοιπόν κάνετε discover το service, και πείτε πατάω το magnet link και αρχίζω να κατεβάζω το torrent, μετά έχουμε δεύτερο επίπεδο service discovery. Διότι μέσα το magnet link έχει κάποια seeders και αρχίζετε να επικοινωνείτε με αυτά τα seeders, αλλά κάποια από αυτά δεν τρέχουν. Έτσι. Εκεί τώρα όταν λέω το κάνετε, βέβαια το κάνει εννοώ ο client φυσικά, έτσι. Το torrent το οποίο χρησιμοποιείται. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν και ψάχνει και προσπαθεί να κάνει discover seeders. Οι discover του κάνουν reference leaders και λοιπά. Έτσι, όλη αυτή η διαδικασία είναι ακριβώς service discovery σε ένα ανοιχτό και πολύ δυναμικό περιβάλλον.
Οκ, καταλάβαμε τώρα τι, τι παίζει με το torrent. Προσπαθώ να σας τα πω αυτά για να, για να δείτε ότι δεν σας περιγράφω άγνωστα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε το discover. Μπορούμε να έχουμε κάπου κάποιο κεντρικό registry που περιγράφει όλο το περιβάλλον, έτσι, όλες τις υπηρεσίες. Μπορούμε να έχουμε κάποιο καταλημμένο name service ή directory service. Ή μπορούμε να ανακαλύψουμε υπηρεσίες με άλλους τρόπους, με peer-to-peer, με gossiping, έτσι, με διάφορα τέτοια πράγματα. Εννοώ, όχι με gossiping, με άνθρωπο σε άνθρωπο, το στόμα με στόμα που λέτε, μην το σύντη, μιλάω για ανθρώπους, μιλάω για υπολογιστές, οι οποίοι πάνε και ψάχνουν αυτόν τον τρόπο για υπηρεσίες, έτσι. Τα web services, λοιπόν, υποστηρίζουν τέτοιου τύπου discovery. Τα web services τώρα μοιάζουν πάρα πολύ με ένα κλασικό remote procedure call middleware. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο με το οποίο κωδικοποιούνται τα request και τα response και ονομάζεται SOAP. Υπάρχει το πρωτόκολλο εκείνο με το οποίο γίνεται η μεταφορά της πληροφορίας και αυτό στα web services είναι κυρίως το HTTP, αλλά μπορεί να είναι και το SMTP, δηλαδή τα request και τα response να μεταφέρονται με email. Σε αυτή την περίπτωση κυρίως μιλάμε για κάποια μορφή publish subscribe. Και φυσικά έχουμε και γλώσσα IDL και IDL compiler, που στα web services ονομάζεται WSDL, Web Service Description Language, αντί για Interface Description Language. Definition. Και τέλος έχουμε και το standard για name και directory services, που στα web services ονομάζεται UDDI. Έτσι. Η βασική διαφορά αυτού εδώ του πράγματος με πράγματα όπως το CORBA για παράδειγμα είναι ότι το UDDI επιτρέπει discovery με βάση directory, με βάση queries των διάφορων άλλων υπηρεσιών και πόρων. Επίσης με το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε HTTP και επίσης χρησιμοποιούμε SOAP για να στείλουμε request και response, το SOAP είναι ένα format βασισμένο σε XML, σημαίνει ότι τα δεδομένα που περνάνε πάνω από το δίκτυο για τα remote procedure calls που γίνονται πάνω από τα web services είναι human readable. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορούμε, ακόμα και αν έχουμε παλιούς κώδικες, παλιά versions κλπ, μπορούμε σαν άνθρωποι, έχουμε την ευχέρεια, θα έλεγε κανείς, να δούμε αυτή τη human readable πληροφορία και να κοιτάξουμε να κάνουμε upgrade την πληροφορία έτσι ώστε το σύστημά μας να λειτουργεί και πάλι ομαλά κλπ. Σημειωτέρω εδώ, όταν μιλάω για web services, παιδιά, δεν εννοώ και κακώς το γράφω με μικρό S. Αυτό έπρεπε να είναι κεφαλαίο S εδώ πέρα. Γιατί είναι το όνομα ενός συγκεκριμένου τύπου middleware. Είναι σαν να λέμε κόρμα. Έτσι. Πολύ κακώς το ονομάσανε web services αυτό το συγκεκριμένο είδος middleware. Να πω όμως ότι είναι και αρκετά βαρύ και πώς να πω, περίπλοκο middleware. Προσωπικά δεν το πολύ συμπαθώ. Ήταν πολύ καυτό πράγμα πριν από 15 έως 10 χρόνια, αλλά σιγά σιγά τόνισε υπέρ του REST κυρίως, των RESTful αρχιτεκτονικών, ή επίσης υπέρ κάποιων πιο κλασικών remote procedure call συστημάτων. Το SOAP, λοιπόν, είναι ένα πρωτόκολλο βασισμένο, όπως είπα, σε XML, που κάνει request και response, έτσι. Ένα request το στέλνουμε με κάποια κλίση get ή κάποια κλίση post σε κάποιον server που τρέχει HTTP ή το στέλνουμε ως email. Ωραία.
Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά στάνταρ για security και για ένα σωρό άλλες υπηρεσίες πάνω στην αστική υπηρεσία του request response ή του event publishing και subscribe. Οκ. Καμιά ερώτηση? Λοιπόν, να σταματήσω εδώ πέρα και την άλλη φορά θα μιλήσουμε για EAI, για Enterprise Application Integration. Καμιά ερώτηση για σήμερα? Εγώ έχω μια ερώτηση για το project. Ναι. Για το Skype έχω βρει δύο library, ένα για το UI και ένα που κοιτάει τις κινήσεις, ας πούμε. Και σκέφτομαι αν γίνεται να τις βάλω ή αν πρέπει να το φτιάξω από την αρχή και το UI και το... Εννοείται θα τις βάλεις. Α, εννοείται. Δεν χρειάζεται να το φτιάξω από την αρχή και το UI και το... Αυτό το λέω. Όταν λες, έχεις βρει για το UI, τι έχεις βρει δηλαδή για το UI? Έχω βρει μια σκακέρα η οποία έχει κάποιες εντολές. Είχε κάποια function που κάνουν κάποιο move, ας πούμε. Μπράβο, οπότε έχεις βρει κάποια JavaScript βιβλιοθήκη που σου κάνει σκακέρες, σου ηχογραφίζει. Ναι, και έχω βρει και άλλη μία που, ξέρω εγώ, τις δίνεις τις κινήσεις σε κάποιες συναρτήσεις, δίνεις τις κινήσεις και σου λέει αν έχει τελειώσει το παιχνίδι, αν τέτοια πράγματα. Υπέροχα, και σε παρακαλώ πάρα πολύ να το μοιραστείς αυτό και με τους υπόλοιπους. Ναι, το chess.js είναι για το server side, ας πούμε. Και το UI είναι chessboard.js. Εγώ χρησιμοποιώ Node, γι' αυτό είναι JavaScript. Καλά, το Node δεν έχει να κάνει. Αυτό που μου λες τρέχει στο browser κυρίως. Εκεί είναι το... Ναι, σκέφτομαι μήπως το βάλω και στο browser και στο backend για να τεστάω, π.χ. γιατί μπορεί να στείλει κάποιος ένα που να είναι ψεύτικο, ξέρω, γι' αυτό σκεφτώ. Σωστό, οπότε μπορείς να φτιάξεις το Game Player Service με Node. Ναι, αυτό. Υπέροχα, μια χαρά μου ακούγεται, κανένα πρόβλημα. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω, λέει ότι έχουν πόντους οι παίκτες. Πώς πάνε αυτοί οι πόντοι ακριβώς, δηλαδή πρέπει να έχει τα win, τα lose και αυτά. Πόσες φορές έχει κερδίσει, πόσες φορές έχει χάσει. Δεν γράφω πώς πάνε οι πόντοι. Πού είναι αυτό? Δεν ξέρω, δεν το πρόσεξα αν το έχει. Τα score πρέπει να έχω. Το score, ναι. Ναι. Rack the scores. Lay the scores of individual plays are available only. Με ρωτάς τι να κρατήσεις για κάθε είδος παιχνιδιού. Όχι, λέει, ένας παίκτης λέει μπορεί να δει το total score από άλλους παίκτες. Ναι. Το total score δηλαδή πόσες νίκες έχουν συνολικά από όλα τα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι έχει αφήνει κάποιο score. Δίνει κάποιους πόντους στον παίκτη που νίκησε. Πόντους. Ναι. Πόσους πόντους δηλαδή, πώς πάει αυτό? Όπως θέλεις. Όπως θέλω εγώ. Ένα νούμερο είναι αυτό. Δηλαδή, ο κάθε παίκτη για άλλο παίκτη θα μπορεί να βλέπει ένα νούμερο. Αυτό εννοώ. Όχι για κάθε μας ένα νούμερο. Αυτό εννοώ. Όχι. Εδώ λέει προσεκτικά τι γίνεται. The scores of each individual play are available to all players. Για τα tournament scores. Ναι. Αυτό το έχω δει. Για τα practice scores, the scores of individual players are only available to the players of these plays. Ναι. Άρα ο κάθε παίκτης μπορεί να δει το δικό του practice score στο συνολικό και τα παιχνίδια στα οποία αυτός έκανε συμμετοχή. Okay. Και το δεύτερο κομμάτι που λέει a player can only see the total scores of other players. Ναι, τι. Αυτό τι σημαίνει, ότι για κάθε, ότι εγώ ας πούμε σαν παίκτης θα μπορώ να δω όλους τους άλλους παίκτες και τι συνολικό score έχουν, ένα αριθμό ας πούμε από δίπλα που λέει το συνολικό του score. Ναι. Okay, όχι διαφορετικό για το TikTok και για το chess, το ίδιο, ένα σκορ. Διαφορετικό, ρε και εσύ. Διαφορετικό. Αλλά είναι ένα νούμερο είναι μόνο αυτό, όχι win, loses και λοιπά. Ένα νούμερο. Ναι, δηλαδή αυτό μπορεί να είναι κάτι της μορφής
wins minus losses για το συνολικό αριθμό των παιχνιδιών. Okay, εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Έγινε, ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Ωραία, οπότε τα λέμε την Τετάρτη. Καλή συνέχεια για την ώρα. Καλή συνέχεια. Τα λέμε τα πρώτα και τα λέμε Τετάρτη. Συνέχεια. Γεια σας. Συνέχεια.